Εντείνονται οι πιέσεις προς την Άγκυρα να μην αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, παρέμβαση στο θέμα έκαναν επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κρεμλίνο αλλά και το Πατριαρχείο της Μόσχας. Στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε λόγο για ένα σύμβολο ανεκτικότητας και διαλόγου. Κατανοούμε ότι η Αγία Σοφία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αυτό είναι σημαντικό. Και το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί υπό αυτή την οπτική. Η Αγία Σοφία είναι σύμβολο ανεκτικότητας και διαλόγου και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά τα γεγονότα για την αναμόχλευση διαφωνιών μεταξύ θρησκειών. Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Πατριάρχη Μόσχας Κυρίλου. Παρότι οι σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου με το Πατριαρχείο Μόσχας έχουν διαταραχθεί λόγω της υπόθεσης της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας, ο Ρώσος Πατριάρχης προχώρησε σε ηχηρή παρέμβαση, τονίζοντας: «Ο ρωσικός λαός αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει κάθε προσπάθεια προσβολής ή καταπατήσεως της χιλιετούς πνευματικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως με πικρία και αγανάκτηση. Η απειλή για την Αγία Σοφία είναι απειλή για όλο τον χριστιανικό πολιτισμό, συνεπώς και για την πνευματικότητα και την ιστορία μας». Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η τοποθέτηση του Κρεμλίνου. «Αναφυσβήτητα ελπίζουμε ότι το καθεστώς της Αγίας Σοφίας ως μνημείου της παγκόσμιας κληρονομιάς θα ληφθεί υπόψη», ανέφερε στη δήλωσή του ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου. Αν και συμπλήρωσε ότι τελικά η απόφαση αποτελεί εσωτερική υπόθεση της τουρκικής δημοκρατίας.